Θα σχολιάσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, θα δούμε τη θέση του κόμματος, αν συμφωνείτε και εσείς να ξεκινήσουμε από τη Συρία, από αυτό που γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Να δώσουμε μόνο μία πληροφορία πριν από λίγη ώρα. Το Sputnik, ρωσικό συμφερόντων, είπε, βγήκε ο ειδικός απεσταλμένος ο Ρώσος στη Συρία και είπε «Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει σύγκρουση τουρκικών και συριακών δυνάμεων, εγγυάται η Μόσχα γι' αυτό». Είναι φανερό ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εμπλοκή μεγάλων εμπεριαλιστικών δυνάμεων στη Συρία. Αναφυσβήτητα η εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων αποτελεί μια ιδιαίτερα αρνητική και ανησυχητική εξέλιξη, όχι όσον αφορά τα άμεσα θύματα αυτού του πολέμου, δηλαδή τα εκατοντάδες θύματα, αλλά και τους χιλιάδες πρόσφυγες που υπάρχουν, αλλά και από το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξη στην κυριολεξία της περιοχής της Μέσης Ανατολής γενικότερα. Είναι θέση του κόμματός μας αυτή και είχαμε προειδοποιήσει και κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Πομπέο εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με τις εξελίξεις ότι είναι ανησυχητικές και σίγουρα δεν είναι τυχαίο τουλάχιστον το γεγονός ότι η τουρκική εισβολή όπως και η γεώτρηση στα νότια της Κύπρου στο οικόπεδο 7 ξεκίνησαν τις μέρες που βρίσκονταν εδώ ο Πομπέο και υπήρξε και η συμφωνία που έγινε για τις βάσεις, η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ. Επικαιροποίηση, θα λέγαμε. Η επικαιροποίηση αυτή που ούτως ή άλλως υπογραφόταν και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Μάλιστα. Το κομμάτι που αφορά, γιατί αναφερθήκατε και εσείς κύριε Μαυροκέφαλε, στους Κούρδους, στον αγώνα που δίνει αυτός ο λαός, ο κουρδικός λαός, τόσα χρόνια, το Κομμουνιστικό Κόμμα πολλές φορές έχει ταχθεί στο πλευρό του. Τώρα, αν έχετε και επικοινωνία, τι εικόνα σας δίνει οι Κούρδοι? Όχι, δεν έχουμε κάποια επικοινωνία. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις όπως τις παρακολουθούν όλοι οι Έλληνες πολίτες μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν έχουμε κάποια πιο ιδιαίτερη πληροφόρηση. Θύματα των υπεριαλιστικών επεμβάσεων είναι όλοι οι λαοί και ο Κουρδικός. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εθνότητες και φυλές στην περιοχή, ιστορικά αλλά και στη σύγχρονη ιστορία, δυστυχώς και με ευθύνη των ηγεσιών τους, έχουν γίνει πιόνια των υπεριαλιστικών σχεδίων και σχεδιασμών. Μην ξεχνάμε ότι οι Κούρδοι αποτέλεσαν συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλοί από αυτούς πολεμούν με τα αμερικάνικα όπλα, με τα οποία όπλα πολεμούν και οι Τούρκοι. Γίνεται εφόλης της ύλης ένα παιχνίδι πολύ φοβερό από τους υπεριαλιστές, που έχει μόνιμο θύμα τους λαούς και συγκεκριμένα το Συριακό λαό, φυσικά και τις εθνότητες που κατοικούν σε αυτόν, τους Κούρδικους και όλους τους υπόλοιπους. Πάντως, συμμερίζεστε τον αγώνα που δίνουν οι Κούρδοι μέχρι ενός βαθμού, έτσι δεν είναι? Συμμεριζόμαστε τον αγώνα που δίνουν όλοι οι λαοί, φυσικά όλοι και ο Κούρδικος λαός και ο λαός της Συρίας, ο οποίος δίνει 8 χρόνια έναν αγώνα απεμπλοκής από όλους αυτούς τους σχεδιασμούς. Δυστυχώς, αυτό που πρέπει να συνειδητοποιηθεί είναι ότι μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία, η Ρωσία, επεμβαίνουν δήθεν για την προστασία των λαών και των εθνοτήτων, όμως σε τελική ανάλυση όλα αυτά αποβαίνουν εις βάρος τους, γιατί κυρίαρχο είναι το μεγάλο γεωπολιτικό παιχνίδι που υπάρχει όσον αφορά τα ενεργειακά, τους δρόμους που περνούν, τους ενεργειακούς δρόμους που λέμε, στην αντιπαράθεσή τους με μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις. Να πάμε, αν συμφωνείς Γιάννη, στο θέμα του προσφυγικού. Θες κύριε Μαυροκέφαλε, δεν είναι μόνο χθες το είχαμε στη Σάμο, πριν από λίγες μέρες το είχαμε στη Μόρια, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Υπάρχει 1 εκατομμύριο κόσμο σε ένα δρυμό έξω από τη Σμύρνη που περιμένει τη στρατοχωροφυλακή του Ερντογάν. Κάποια στιγμή, αν πατηθεί το κουμπί, κάποιοι από αυτούς θα περάσουν στο Αιγαίο και όταν υπάρχει τέτοιος μεγάλος πληθυσμός από εκεί, ο Θεός να βάλει το χέρι του από εδώ. Πώς αντιμετωπίζει το ΚΚΕ το προσφυγικό πρόβλημα πια? Πρόκειται για μια πραγματική τραγωδία αυτών των ανθρώπων που υποφέρουν στην κυριολεξία όλα αυτά τα χρόνια. Και αποτελεί τραγωδία το γεγονός ότι στον 21ο αιώνα μια χώρα, η Ελλάδα στη συγκεκριμένη περίπτωση, μετατρέπεται σε μια αποθήκη ψυχών ακριβώς για να εξυπηρετηθούν αυτά τα συμφέροντα. Από αυτή τη σκοπιά χρειάζεται να συνειδητοποιηθεί αυτό που λέει το ΚΚΕ, γιατί η κατάσταση φτάνει σε οριακά σημεία και όπως είπατε κι εσείς, υπάρχει κίνδυνος ακόμα μεγαλύτερης προσέλευσης μεταναστών στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι να κλείσουν αυτά τα παράδεκτα hot spots που υπάρχουν στα νησιά του Αιγαίου, να μεταφερθούν σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας στην υπηρετική Ελλάδα και αυτός ο κόσμος να πάρει τα χαρτιά του και να πάει στη χώρα προορισμού
που η συντριπτική πλειοψηφία θέλει να πάει. Η Ελλάδα δηλαδή να μην καταντήσει αυτό που θέλει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και αυτό που επιτάσσει και η Συνθήκη του Δουβλίνου του 2, να μετατρέψει τις χώρες αυτές όπως και τη χώρα μας σε χώρα αποθήκης προσφύγων. Τώρα με αφορμή αυτό που λέτε κύριε Μαυροκέφαλε και γενικά έτσι κι αλλιώς το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πάγιες θέσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο διάστημα, και εγώ θα έλεγα με αυτό το έλλειμμα αλληλεγγύης που βλέπουμε από πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια είναι η θέση σας σε όλη αυτή στην σύγχρονη στάση, ας το πούμε έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αφορμή το μεταναστευτικό, αλλά και τα άλλα ζητήματα που θα χρειαζόταν μεγαλύτερη αλληλεγγύη ακόμα και σε επίπεδο εθνών. Αν πάρουμε, ας πούμε, την επικαιρότητα, την εισβολή των Τούρκων στρατευμάτων στη Βόρεια Συρία, αν πάρουμε το Κυπριακό, αν πάρουμε το προσφυγικό και στις τρεις περιπτώσεις που αλληλοδιαπλέκονται άμεσα, βλέπουμε ότι αποφάσεις ακόμα και η χθεσινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα φύλλο σικής επί της ουσίας, γιατί αφήνει στο απειρόβλητο τις αιτίες που γεννούν αυτό το πρόβλημα, τα μέτρα τα οποία υποτίθεται ότι παίρνει ενάντια, ας πούμε τώρα, στην Τούρκη αστική τάξη και στον Ερντογάν, επί της ουσίας είναι επιδερμικά. Αυτό ισχύει και για τα πρόσφατα, τα τελευταία μέτρα που... Τις κυρώσεις, τις οποίες και ο Τραμπ σε ορισμένα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων βγαίνουν και λένε ότι αυτά είναι, δεν είναι επί της ουσίας τίποτα. Και το πρόβλημα μετακυλίεται στον ίδιο το λαό, πρώτα και κύρια στους νησιώτες, οι οποίοι δέχονται όλον αυτόν τον όγκο των συνεπειών από αυτή την πολιτική που επιβάλλουν οι υπεριαλιστές, φυσικά και σε μια σειρά άλλα κράτη, και στην Ιταλία και στην Ελλάδα και σε μια σειρά άλλες χώρες που εγκλωβίζονται τέλος πάντων οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Δεν υπάρχει ουσιαστική αλληλεγγύη και δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τους πρόσφυγες ως εργαλείο γεωπολιτικών παιχνιδιών, όπως κάνει και η Τουρκία. Και ο Ερντογάν, Είναι απαράδεκτο, θα μου επιτρέψετε να πω, θα μπορούσε να πει κανείς μια χώρα σύμμαχος του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα να επικαλείται τους 3,2 εκατομμύρια πρόσφυγες για να εκβιάζει τις υπόλοιπες σύμμαχες χώρες του ΝΑΤΟ. Όμως έτσι είναι. Και όμως έτσι είναι δυστυχώς. Για το θέμα της Κύπρου και της ΑΟΣ, κύριε Μαυροκέφαλε, δηλαδή η Τουρκία έστειλε το Γιαβούς, έχει στείλει κάποια καράβια που τα ακολουθούν, έχει στείλει κανένα 2-3 γεωτρύπανα εκεί, στο οικόπεδο 7. Εκεί είναι ΑΟΣ χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κυπριακή Δημοκρατία. Είδατε της Κύπρου. Ήδατα της Κύπρου και άλλα ευρωπαϊκά ύδατα. Η θέση του κόμματος. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε? Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο με τη βασική τοποθέτηση και του Υπουργού Εξωτερικών και της κυβέρνησης. Του κυρίου Δέντια. Σε σχέση με το ότι ο 21ος αιώνας δεν θα γίνεται η πολιτική των κανονιοφόρων. Αυτή η πολιτική του εφησυχασμού μπορεί να επιδεινώσει μια κατάσταση. Να δημιουργήσει δηλαδή εφησυχασμό και υποχωρητικότητα στις αξιώσεις των υπεριαλιστών στην περιοχή. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια γραμμή στρατηγική την ίδια στιγμή που η Ελλάδα μετατρέπεται όλη από το βορρά μέχρι το νότο σε μια τεράστια αμερικάνικη βάση. Ένα, το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερον, δεν μπορείτε να θεωρείτε ασφαλής, ας το πούμε έτσι, γραμμή σε σχέση με τα ζητήματα της Κύπρου κτλ. Το γεγονός ότι οι γαλλικές φρεγάτες ή πιθανά και οι ιταλικές τις επόμενες μέρες θα καταπλέψουν προς τα κάτω, αφού η συγκέντρωση, αντικειμενικά η συγκέντρωση πολεμικών πλοίων, διαμορφώνει προϋποθέσεις ενός θερμού επεισοδίου. Δεν λέω ότι αυτό θα γίνει, αλλά καταλαβαίνουμε ότι όταν συγκεντρώνονται πολεμικά πλοία, μόνο το ατύχημα οι προϋποθέσεις τέτοιου είδους αυξάνονται, χώρια από το γεγονός ότι και η απόφαση χθες του Υπουργού Εξωτερικών και μια σειρά υποδείξεις από το Αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και η βασική γραμμή που και η τουρκοκυπριακή, ας το πούμε έτσι, πλευρά και κάποια κόμματα της Κύπρου επαναφέρουν σχέδια διχοτομικά όσον αφορά τη λύση του Κυπριακού, τα οποία είναι απαραίτητα για να υπάρξει συνδιαχείριση των ενεργειακών κοιτασμάτων. Άρα όλη αυτή η κατάσταση μπλέκεται σε ένα κουβάρι ανταγωνισμών και μια στρατηγική η οποία επιδιώκει να διαιρέσει τους λαούς και να επιβάλλει όλες αυτές τις υπεριαλιστικές επιδιώξεις. Το κόμμα τι πιστεύει στο συγκεκριμένο, δηλαδή όταν είναι το γεωτρύπανο στο 7, το βλέπουμε. Ναι. Τι πιστεύει το ΚΚΕ ότι πρέπει να κάνει η Κυπριακή κυβέρνηση, κατ' επέκταση η Ευρώπη? Κανένας εφησυχασμός, καμιά επιχωρητικότητα. Αυτή πρέπει να είναι. Το χτυπάμε. Στα ποιοτικά κινούμαστε. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, δηλαδή, πάμε στο επόμενο βήμα? Οι λαοί και ο Κυπριακός λαός και οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι και όλοι οι λαοί της Κύπρου
φυσικά και ο Τούρκος και ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να εμπλακούν σε καμία πολεμική αναμέτρηση για τα συμφέροντα των υπεριαλιστών. Και είναι συμβολικό, θα ήθελα να σας το πω αυτό, ότι το Σαββατοκύριακο παρουσία και του Γενικού Γραμματέα του κόμματός μας υπάρχει στη Σμύρνη συνάντηση κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων που συνδιοργανώνουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ακριβώς για να δώσουν αυτό το μήνυμα της αλληλεγγύης και της φιλίας των λαών. Και ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Είναι σχέδια ουσιαστικά. Βέβαια το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας όπως και άλλα κόμματα εκεί, ο Ερντογάν τα έχει ξαναδεί. Είναι ηρωική, θα μου επιτρέψετε να πω, η στάση αυτού του κόμματος που είναι μικρόν μεν, αλλά κρατάει στεναρή στάση και αντιτίθεται. Είναι ένα κόμμα που αντιτίθεται στην τουρκική εισβολή την ίδια ώρα που υπάρχουν και συλλήψεις μελών και όχι μόνο. Και μελών του κόμματος και άλλων, ακόμα και δημάρχων, διάβαζα πριν πω εδώ πέρα, της κουρδικής μειονότητας στα ανατολικά της Τουρκίας από το καθεστώς Ερντογάν. Αν ολοκληρώσαμε έτσι αυτό το κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, να πάμε λίγο και στα εσωτερικά. Και εγώ θα άρχιζα λίγο από τα της οικονομίας, κύριε Μαυροκέφαλε, τώρα και με αφορμή την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, κατατίθεται και στις Βρυξέλλες. Η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει και αυτή την πολιτική, αυτή του κυνηγά με τα υψηλά πλεονάσματα, όπως έκανε και η προηγούμενη. Τώρα, έβλεπα για παράδειγμα, έχουμε 3 δις αυξημένα έσοδα λόγω των υψηλών φορολογικών εσόδων από το κράτος, από τους πολίτες. Σχολιάστε μου λίγο αυτή την πραγματικότητα της οικονομικής κατάστασης. Το προσχέδιο προϋπολογισμού σημειώνει με ακρίβεια το 95% των φορολογικών βαρών προέρχεται από τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Δηλαδή τα 4,5 δισεκατομμύρια πρωτογενή πλεονάσματα που έχει συγκεντρώσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφού αποτελεί συνέχειά της, αποτελούν στην κυριολεξία ένα ματωμένο πλεόνασμα που ένα μεγάλο του μέρος προέρχεται από υποχρεωτικές κατασχέσεις των λαϊκών καταθέσεων, από φτωχά λαϊκά νοικοκυριά τα οποία δυνατούν να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό το υψηλό φορολογικό καθεστώς που υπάρχει και το οποίο τους συμπιέζει δικαιώματα. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις 100 πρώτες τις μέρες. Πανηγυρίζει γιατί έχει υλοποιήσει μια αντιλαϊκή πολιτική σε συνέχεια της πολιτικής που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και γιατί, όπως σήμερα ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει, μέχρι το Δεκέμβρη θα φέρει μια σειρά ακόμα νέα νομοσχέδια για το ασφαλιστικό, ένα νέο φορολογικό που θα επιβαρύνει ακόμα τα φτωχά λαϊκά εισοδήματα και στρώματα για να κάνει ακόμα μεγαλύτερη δυσβάσταχτη ζωή των εργαζομένων. Γι' αυτό επιχαίρει και γι' αυτό η κυβέρνηση δέχεται συγχαρητήρια από το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και από τους Έλληνες εφοπλιστές. Αυτούς τους οποίους υπηρετεί αυτή η πολιτική. Εσείς αντιδράσατε και με αφορμή και το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Γενικά είναι και αυτά μια σειρά ακόμα. Θεωρείτε, επειδή συμφωνείτε και εσείς ότι είναι μια συνέχεια, δηλαδή και επί ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι συνεχίζεται αυτή σε βάρος αυτή η πολιτική στο κομμάτι των φόρων, σε βάρος των. Και όχι μόνο στο κομμάτι των φόρων. Στο κομμάτι το άλλο που και ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς σε πολλές περιπτώσεις. Ότι υπάρχει διαφορετική πολιτική, πιο ευδιάθετη, ας το πούμε έτσι, προς την πλευρά του κεφαλαίου. Όχι μόνο στο κομμάτι των φόρων. Στο προήμιο του πολυνομοσχεδίου που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή, όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις, τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, αλλά και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Στην αιτιολογική έκθεση, το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης υπογραμμίζει με σαφήνεια ότι η βάση του νομοσχεδίου είναι το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΣΥΡΙΖΑ του 2016. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία αξιοποιεί ορισμένα νομοσχέδια τα οποία τα βρήκε στο σιρτάρι της από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο ξαναλέω στο φορολογικό, αλλά και στα εργασιακά και στους νόμους που αφορούν επενδυτικά κίνητρα και δυνατότητα των επενδυτών Να αξιοποιούν τα κεφάλαιά τους με μεγαλύτερη ταχύτητα, ακόμα εις βάρος των εργαζομένων. Τι υπάρχει σε αυτή τη στιγμή? Υπάρχει αυτό που ομολόγησε ο πρόεδρος των Συνδέσμων Ελλήνων Βιομηχάνων, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έρχεται να υλοποιήσει το 40% που δεν υλοποίησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και το κάνει σε μια συγκυρία η οποία και σύννεφα μαζεύει αυτά που συζητάγαμε προηγουμένως σε σχέση με τον υπεριαλισμό και τις επιπτώσεις του και τις συνέπειές τους, αλλά και στη διεθνή οικονομία. Γιατί σημάδια και σύννεφα της κρίσης, το παράδειγμα της Thomas Cook,
χτυπάει ένα καμπανάκι και για την ελληνική κυβέρνηση να επιταχύνει τα αντιλαϊκά μέτρα. Ακριβώς για να θωρακίσει το συγκεκριμένο σύστημα. Τώρα, κύριε Μαυροκέφαλο, ενώ βλέπουμε πλάνα που κινητοποιήσει, θα τα ξαναδούμε. Θα ξεπεράσουν κάποιοι στο κοντρόλ την οπορτουνιστική αντίληψη των τους πειράζουν. Λοιπόν, που τους διακατέχει. Λοιπόν, από τις μεγάλες συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ και όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Βάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, πριν ήταν μια άλλη κυβέρνηση. Τώρα είναι μια δεξιά κυβέρνηση. Βάζει αυτές τις δύο κυβερνήσεις το ίδιο τσουβάλι. Κοιτάξτε να δείτε, τα κόμματα δεν ταυτίζονται. Τα κόμματα δεν ταυτίζονται, είναι διαφορετικά, όμως υπηρετούν μια κοινή στρατηγική. Αυτό λέει το ΚΚΕ. Είτε επιλέγοντας τη μια μορφή διαχείρισης, είτε επιλέγοντας μια άλλη, κερδισμένο είναι το κεφάλαιο και όχι οι εργαζόμενοι. Όπως ανέφερα και ορισμένα παραδείγματα πριν, που δείχνουν τη συνέχεια των κυβερνήσεων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λοιπόν απευθύνεται στους εργαζόμενους, ανεξάρτητα την πολιτική τους ταυτότητα. Είτε ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, είτε ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, κοιτάζοντάς τους στα μάτια, γιατί ποτέ το ΚΚΕ δεν τους κοροϊδεύσε, κοιτάζοντάς τους στα μάτια και προειδοποιώντας τους ότι σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να διαμορφωθεί μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία που όχι μόνο θα αντιπαλέψει αυτά τα μέτρα, αλλά θα ανοίξει μια διαφορετική προοπτική. Εμείς ως ΚΚΕ σε αυτό επιμένουμε πολύ. Δεν θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική μόνο που θα αναμετριέται με τις συνέπειες των νομοθετημάτων της κυβέρνησης. Θέλουμε η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα να διεκδικήσουν αυτά που έχουν πραγματικά ανάγκη για να ζήσουν με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, της γνώσης οι ίδιοι εργαζόμενοι. Κύριε Μαυροκεφάλη, αυτά για ό,τι αφορά στο ΚΚΕ. Και πολύ σωστά και πολύ καλά μας τα είπατε. Είναι μια κυβέρνηση, η απερχόμενη του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία στο ίδιο τσουβάλι, μπαίνουνε. Η μία υποτίθεται, άσχετα τώρα να μιλήσουμε κομμουνιστική ορολογία, έχει οπορτουνιστική ή άλλη αντίληψη. Από εδώ είναι μια δεξιά κυβέρνηση πια. Το ΚΚΕ είναι κάπου. Ξαναλέω, ήταν και είναι δύο κυβερνήσεις οι οποίες με συνέπεια υλοποιούν την αντιλαϊκή πολιτική στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του κεφαλαίου. Μάλιστα. Και αυτό έχει αναγνωριστεί όχι μόνο επειδή το καταγγέλει το ΚΚΕ, έχει αναγνωριστεί από όλους αυτούς. Τις ενώσεις και των εργοδοτών και τις εμπειριαλιστικές ενώσεις. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία απολαμβάνει τα εύσημα από όλους αυτούς. Αυτό το κομμάτι, μιας και αναφερόμαστε και μας στον χώρο της εργασίας, κύριε Μαυροκέφαλο, και προσπαθούμε, φαντάζομαι, και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, έτσι κι αλλιώς στο πλευρό των εργαζομένων, να χτυπήσουμε την ανεργία, να δούμε να υπάρχουν καλύτερες δουλειές, καλύτερες συνθήκες εργασίας για τον κόσμο, καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Στις σχέσεις με το κεφάλαιο, ας το πούμε έτσι, να χρησιμοποιήσω και δική σας ορολογία, δηλαδή με το πώς θα λειτουργήσει το επιχειρήν στη χώρα, ιδίως μετά την κρίση. Τι θα βλέπατε ως ιδανικό που θα καθορίζει και τις εργασιακές σχέσεις? Οι εργασιακές σχέσεις μπορούν να προστατευτούν, και σε αυτό είμαστε κατηγορηματικοί, μόνο από τον αγώνα των εργαζομένων. Και τον ένα χρόνο, από όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, από το καλοκαίρι του 2018. Μέχρι το καλοκαίρι του 2019 και τους μήνες που ακολουθούν μέχρι σήμερα, αυτόν τον 1,5 χρόνο που βρισκόμαστε σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης, όπως ισχυρίζονται και έτσι είναι, με βάση και τους δείκτες και τα στοιχεία, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντιστροφή της κατάστασης και των συνοπειών τους για τους εργαζόμενους. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα συνεχίζουν να χάνουν, συνεχίζουν να υποφέρουν. Και μάλιστα βλέπουμε ότι τα νομοθετήματα που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αυτή την αιμορραγία θα τη μεγαλώσουν. Δεν βλέπουμε σε κανένα νόμο από αυτούς που έχουν ψηφιστεί ή από αυτούς που προετοιμάζονται, ότι κάποιος από αυτούς θα επαναφέρει έστω και ορισμένες απώλειες από αυτά που χάσανε εργαζόμενοι σε συνθήκες κρίσης. Ότι χάθηκε στα χρόνια της κρίσης. Φυσικά. Γι' αυτό σηματοδοτεί για το ΚΚΕ αποφασιστική σημασία ζήτημα να κατανοηθεί ότι αυτό που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει καπιταλιστική ανάπτυξη και δικαιώματα των εργαζομένων. Για αυτούς η καπιταλιστική ανάπτυξη σημαίνει τσάκισμα δικαιωμάτων και συνδικάτα στο γύψο. Γι' αυτό φέρουν και αυτά τα αντιδραστικά στην κυριολεξία, αυτές τις αντιδραστικές στην κυριολεξία διατάξεις που αφορούν τα σωματεία, τις συνελεύσεις των εργαζομένων και τη δυνατότητά τους να αγωνιστούν. Για το δικαίωμα στην απεργία, μάλιστα. Ερώτημα του φίλου εδώ από το Κερατσίνη.
ποια είναι εκείνα τα θέματα. Είπατε, λέει, αφού αναφέρει κι άλλα, ότι μέχρι το Δεκέμβριο η κυβέρνηση τρέχει να περάσει τα νομοσχέδια. Όντως, ακούστηκε πολλά νομοσχέδια κλπ. Αναφέρει, άλλα κάνει κριτική, αναφέρει για τα δικά του. Ποια είναι εκείνα τα θέματα και τα ζητήματα που μπορεί να βγάλει, που το ΚΚΕ θα προτάξει για να βγει ο κόσμος στους δρόμους και σε αγώνες, πάλις κλπ. Είναι καταρχήν τα ζητήματα των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και των μισθών. Είναι αυτά τα ζητήματα που κρίνονται τώρα με βάση το πολυνομοσχέδιο. Υπάρχει συλλαλητήριο την Πέμπτη και φυσικά κλιμάκωση την κινητοποίηση το επόμενο διάστημα. Είναι το ζήτημα των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Είναι το ζήτημα του ασφαλιστικού, για το οποίο η κυβέρνηση, με αφορμή και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα φέρει διατάξεις στις οποίες θα υπάρχουν, να το χαρακτηρίσω, πολύ αντιδραστικές διατάξεις όσον αφορά το ασφαλιστικό, την ιδιωτικοποίησή του, όχι μόνο σε σχέση με τον τρίτο πυλώνα που είναι αυτός καθεαυτός η ιδιωτική ασφάλιση, αλλά και όσον αφορά και τις επικουρικές συντάξεις. Με ό,τι αυτό σημαίνει, όχι μόνο στο ύψος των συντάξεων, αλλά στο σύνολο των παροχών και ό,τι σημαίνει κοινωνική ασφάλιση, ειδικά για τη νέα βάρδια των εργαζομένων, και είναι φυσικά και τα ζητήματα φορολογίας και εισοδήματος και για τους εργαζόμενους και για τους αυτοαπασχολούμενους. Να σας πω μια εμπειρία. Τις μεσαίες τάξεις, δηλαδή, και των λαϊκών τάξεων. Ναι. Τις τελευταίες εβδομάδες, εργατικά συνδικάτα κάνανε κινητοποιήσεις πολύμορφες για το ζήτημα της πρώτης κατοικίας. Ναι, ναι. Σε συμβολιογραφία, σε τράπεζες κτλ. Ναι. Πρέπει να ξέρετε ότι τα σπίτια που βγαίνανε σε πληστηριασμό, όλα αφορούσαν μικροεπαγγελματίες. Ανθρώπους δηλαδή που καταστράφηκαν μέσα στις συνθήκες της κρίσης, ναι, ναι. Χάσαν τα μαγαζιά τους, χάσαν και το σπίτι τους και τους έφερε σε μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Σε μια δύσκολη φάση. Να πάμε στο κομμάτι που, επειδή έχει γίνει πολλής λόγος και το τελευταίο διάστημα. Το που λέει αφορά... ο φίλος, μας εγκαλεί γιατί δεν το ρωτάτε. Θα το ρωτήσει τώρα ο φίλος από τη Λαμία εδώ, γιατί δεν ρωτάτε για την ψήφο των Ομογενών. Εννοείται, δεν θα. Για όλα, το αφήσαμε για το τέλος, λοιπόν. Για την ψήφο των αποδήμων, κύριε Μαυροκέφαλε, ότι εντάξει, στην αρχή φαινόταν από το ρεπορτάζ σας, λοιπόν, και εμείς, ότι ουσιαστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν οι ψήφοι, θα άθροιζαν τις ψήφους ώστε να μην προχωρήσει η ψήφος αποδήμων, των αποδήμων, έτσι τουλάχιστον όπως το οραματιζόταν, το σκεφτόταν η Νέα Δημοκρατία. Μετά τις συναντήσεις της Παρασκευής φαίνεται ότι έχει αλλάξει αυτό. Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις αυτό και κυρίως το κομμάτι της επιστολικής ψήφου, το οποίο το έχει προτάξει το Κομμουνιστικό Κόμμα ως κόκκινη γραμμή, ας το πούμε έτσι, και αν πραγματικά υπάρχει περιθώριο να υπάρξει αυτή η συνένεση και να περάσει η ψήφος των αποδήμων Ελλήνων. Θα ήθελα να θυμίσω ότι και προεκλογικά, ένα μήνα περίπου πριν ακόμα από τις ευρωεκλογές, το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε τοποθετηθεί να πάρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέτρα για να διευκολύνει την ψήφο αρκετών μεταναστών, οι οποίοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να έρθουν στην Ελλάδα να ψηφίσουν. Ταυτόχρονα υποδεικνύαμε εκείνη την περίοδο ότι υπάρχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι που δουλεύουν στα νησιά και τους οποίους απαγόρευαν οι εργοδότες τους να έρθουν να ψηφίσουν. Τότε κόφευσαν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάνουμε μια πολιτική αρχών σε αυτό το ζήτημα. Δεν κάνουμε παζάρι και ούτε η θέση μας άλλαξε μετά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Πρωθυπουργό. Εμείς αναφερόμαστε σε αυτό το ζήτημα από τη σκοπιά να διευκολυνθούν πραγματικά εκείνοι οι πολίτες οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης και έχουν δεσμούς. Η πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα έχει επίπτωση στη ζωή τους ή στην οικογένειά τους. Αυτοί να διευκολυνθούν, άρα χρονικά, να έρθουν να ψηφίσουν. Χρονικά δηλαδή λέτε κυρίως το κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι έφυγαν τα χρόνια της κρίσης. Γι' αυτό βάζουμε ένα κριτήριο, ας πούμε, τα 30 χρόνια λέτε, ναι. Ένα τέτοιο κριτήριο υπάρχει και σε άλλες χώρες. Δεν είναι κάτι το οποίο το ανακάλυψε το ΚΚΕ. Να έχουν αφημί στην Ελλάδα. Αυτό να έχουν οικονομικές σχέσεις αποδεδειγμένες με άφημη, με κατοικία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, έτσι ώστε να όχι ένας με που έχει φύγει 50 χρόνια να συνδέεται αντικειμενικά αυτός ο πολίτης με τις επιπτώσεις πολιτικής και φυσικά το ζήτημα της επιστολικής ψήφου. Να πηγαίνει στο προξενείο. Οποίο είμαστε κατηγορηματικά στο προξενείο. Ακόμα φυσικά, και γι' αυτό, επειδή αναφέρεστε σε κάποιον που δεν έχει δυνατότητα, επειδή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις. Να διευκρινίσω το εξής, να το πω και αυτό, να συμπληρώσω τη θέση. Ότι εμείς αυτές τις θέσεις και αυτά τα κριτήρια τα βλέπουμε ενιαία. Δεν κάνουμε κάποιο παζάρι να πούμε να βγάλουμε λίγο από εδώ, να αφήσουμε τη μία θέση, να πάρουμε την άλλη. Είναι μια ενιαία τοποθέτηση
με βάση τα κριτήρια και τη θέση αρχών που έχουμε, ακριβώς για να διευκρινίσουμε, ξαναλέω, ανθρώπους που πραγματικά θέλουν και έχουν επιπτώσεις από τέτοι αποφασίζεται στην Ελλάδα να έρθουν να ψηφίσουν. Στο κομμάτι αυτό της, του αποδήμου ελληνισμού, κύριε Μαυροκέφαλε, το Κομμουνιστικό Κόμμα, και σας ρωτάω όπως μου έρχεται πραγματικά η ερώτηση, και πιστεύω ότι την έχουν πολύ απορία συμπολίτες μας εδώ πέρα. Έχει δύναμη εκλογική το Κομμουνιστικό Κόμμα? Δεν καθορίζεται η τοποθέτησή μας από χωρίς αυτό. Χωρίς να, εγώ θα ήθελα. Εντάξει, δεν καθορίζεται η τοποθέτησή μας από αυτό. Πρέπει να. Εσείς γνωρίζετε φυσικά ως παλιότεροι, αλλά και οι νεότεροι να μαθαίνουν ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα συνδέθηκε με τους μετανάστες διαχρονικά και μέσα από τους αγώνες και από τα κινήματά τους και μέσα από τους συλλόγους τους. Και μάλιστα τα αποτελέσματα που γίνανε και στις εκλογές, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, στις ευρωεκλογές αναφέρομαι. Στη Γερμανία έχει κάνει. Σε πόλεις Γερμανίας κάνει θράψη. Ήταν αρκετά υψηλά και υπάρχουν και τραγούδια ακόμα για την οικονομική στήριξη των μεταναστών προς το ΚΚΕ, γνωστά τραγούδια κτλ. Αλλά. Καζατζίδες και φυσικά. Ειλικρινά όμως το ξαναλέω ότι η τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν σχετίζεται, δεν είναι μια εκλογιστική θέση, είναι μια στάση αρχών από τη σκοπιά που την εξήγησα. Και φυσικά, εμείς παρεμβαίνοντας μέσα από τις κοινότητες, έχουμε διαμορφώσει μια σειρά αιτήματα και σε σχέση με ομογενείς και τις γενναίες των ομογενών που βρίσκονται τρίτης, τέταρτης, πέμπτης γενιάς, αλλά και της υποδοχής μεταναστών που είτε φεύγουν λόγω της οικονομικής κρίσης, είτε νέων επιστημόνων, το περιβόητο brain drain, το οποίο φεύγει για να βρει αλλού. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πληγές που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Κύριε Μαυροκέφαλε, να σας ευχαριστήσουμε. Με συνέπεια πάντα οι θέσεις από όλα τα στελέχη του ΚΚΕ. Για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας θα σας αφήσει η θέση. Σας αφήσει θέσεις χρόνια τώρα.